Στο Ράδιο Πρώτο, ο Ζαχαρίας με τη Μαρία and Friends. Εγώ το Ζάχο τον κατηγορούσα και έλεγα: καλά, βλέπω τον Τάνο στην τηλεόραση. Πήγε στο σήμα, δεν μου τον έφερε πάνω στο στούντιο. Καλώ τον. Γεια σου, Μαρία. Τα κανόνισε. Ζαχαρία είναι άψογο. Φίλε, άψογο είσαι εσύ. Καλησπέρα σε όλου. Και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ πέρα μαζί σα και μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω στου ακροατέ σα. Και μπορείτε να τον δείτε κιόλα. Άμα βλέπουν κιόλα, ναι. Και άμα σα λέει ένα άντρα καράστρεϊτ ότι είναι κούκλο από κοντά, πιστέψτε με, στο Facebook τώρα τον κάνουμε live. Είσαι εδώ εξαιτίας των βραβείων Time Out, ναι. Okay. Που εχθές βιώσαμε την εμπειρία, εμείς ήμασταν από κάτω, χαλαροί, σας απολαμβάναμε. Εγώ ήμουν από πάνω. όχι και τόσο χαλαρός, αλλά μου είπαν πως ήσουν καταπληκτικός. Εσύ μπορεί να ένιωθες ένα στρες, ήταν η πρώτη σου φορά. Ήσουν εσύ. Καταρχήν είχα μια πολύ δύσκολη έτσι, φάση με την προπέλα στο λαιμό μου. Το παπηγιό. Είχε πολλούς ψες με παπηγιό. Ναι, είναι μόδα, ξανά. Έτσι, συνηθίζεται λόγω και της περίστασης να είμαστε εντυπωμένοι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Πρέπει να σημειώσω, μια και μίλησα γι' αυτό, ότι ήταν απίστευτα καλά οργανωμένο όλο αυτό το οποίο, στο οποίο συμμετείχα. 13 χρόνια γίνεται τώρα. Δεν είναι τυχαίο. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω γενικά κάτι, αλλά νομίζω ότι ξεκίνησα με μια πολύ σοβαρή διοργάνωση και έναν θεσμό παράλληλα, όπου πέρα από σημαντικές συμμετοχές, είναι πολύ σημαντικό και για την Κύπρο και για την γαστρονομία της. Βεβαίως. Γιατί δίνει κίνητρο και σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά παράλληλα γυρίζει πάλι πίσω στον κόσμο, αφού έτσι κάνουν όλοι ένα update και έχουν κίνητρο για να βελτιωθούν και παράλληλα να αναδειχθούν και τα προϊόντα της Κύπρου. Είναι σωστό. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι υγιής ανταγωνισμός. Ναι, και χάρηκα πάρα πολύ που ήταν πολύ έτσι. Περιμέναμε αγωνία τα αποτελέσματα και πανηγύριζαν στα αποτελέσματα, που σημαίνει αυτό που προείπα, ότι όλοι έχουν κίνητρο το βραβείο, άρα η προσπάθεια είναι μεγάλη. Δεν είναι και το βραβείο καθ' αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι ακόμα και στη δουλειά σου, αν κάνεις κάτι και ακούσεις ένα μπράβο, παίρνεις τόση μεγάλη ικανοποίηση που θέλεις, ρε παιδί μου, να δείξεις κι άλλα και να προσφέρεις κι άλλα. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό. Mm-hmm. Πώς σου φάνηκε η πρώτη φορά παρουσίασή, πάντως τα σχόλια ήταν πολύ, πολύ, πολύ καλά. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Η Ντορέτα, η Παπαδημητρίου, το υποστήριξε με πάρα πολύ καλό τρόπο, mm-hmm. και βοήθησε και εμένα, γιατί εντάξει, μπορεί να αισθάνθηκα στην αρχή ότι είναι καινούριο όλο αυτό, αλλά έχοντας την άνεση μαζί της, μπόρεσα να εγκληματιστώ πολύ γρήγορα και να βγάλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα απέναντι στους καλεσμένους και στους ανθρώπους που ήταν να βοηθούν. Ήταν έτσι η πρώτη μεγάλη παρουσίαση που έκαμες. Σε αυτό το είδος ναι. Σε αυτό το είδος ναι, και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή αρχή και ως επιλογή αλλά και ως αποτέλεσμα. Πάντως το δύσκολο πράγμα στην παρουσίαση είναι να καταφέρεις εσύ ο ίδιος να παρουσιάζεσαι ως ο εαυτός σου. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, διότι συνήθως σε μια παρουσίαση όλοι βάζουμε ένα κουστούμι περίεργο και είμαστε λίγο αλλιώτικοι από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνήθιζα να φοράω παπίλιο. Αλλά κουστούμια φόραγα. Χωρίς γραβάτες. Και χωρίς γραβάτες, καθαρά γιατί δεν μπορώ να με σφίγγει κάτι στο λαιμό. Mm-hmm. Απ' την άλλη, πάντα ήμουν αντιμένος ανάλογα στην περίσταση που έπρεπε να παρευρίσκομαι. Εχθές δεν γινόταν να φορέσει κάτι λιγότερο με την εμφάνιση που είχε η Ντορέτα. Ήταν καταπληκτική και μπράβο της. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος ήταν ανάλογα αντιμένος. Οπότε όταν μιλάμε για τόσο σημαντικά βραβεία και μια μεγάλη προσπάθεια η οποία διοργανώνεται όλο το χρόνο για αυτή τη βραδιά, ξέρεις, όλοι προσαρμόζονται πάνω σε αυτό, προσπαθούν, η ενδυμασία είναι το τελευταίο. Θεωρώ ότι ήμασταν καλά, είχαμε και το χιούμορ μας, αλλά και την ανάλογη σοβαρότητα, γιατί ανταμείβονται οι κόποι μιας χρονιάς από ανθρώπους που κατ' επέκταση συνδέονται με άλλους ανθρώπους. Και μπράβο και συγχαρητήρια για μια φορά στους ανθρώπους που κέρδισαν και σε όλη τη διοργάνωση. Η έκπληξη μας έκανε ο Γιώργος χθες το βράδυ. Σε κάποια φάση βλέπουμε την Ντορέτα μόνη της. Πήγε, έφτιαξε εκείνα τα πιτάκια που έφτιαξε στο Survivor, αν θυμάσαι. Ναι. Και κερνούσε τον κόσμο. Ήταν και πάρα πολύ ωραία. Δεν ήταν ακριβώς τα ίδια. Όπως τα δικά μας τις Σάτσις, λίγο, έτσι, ήταν λίγο διαφορετικά, λόγω του ότι η καρύδα ήταν διαφορετική. Ήταν πιο εργοστασιακή. ναι. Η καρύδα από τον Άγιο Δομήνικο είναι λίγο πιο juicy, θα έλεγα. Που κατ' επέκταση αυτό περνάει και στο πιτάκι. Θες να μπεις, δεν βλέπεις καρύδα τώρα και να πηγαίνεις πίσω-πίσω.
Πρέπει να σου πω ότι πέρασε αυτός ο καιρός και άρχισε η στέρηση, η καριδοστέρηση. Σου λείπει η καρύδα. Coconut holic. Σου λείπει η καρύδα, ναι. Πώς το βιώνεις όλο αυτό, δηλαδή μετά που βγήκες από το παιχνίδι, που φαντάζομαι θα ήταν έκπληξη για σένα το ότι είχε τόση μεγάλη απήχηση και σε αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Πώς το βιώνεις αυτό, σε ενοχλεί ως ένα σημείο που περπατάς και λένε «Α, να ο Ντάνος». Όχι, δεν με ενοχλεί. Πάντα μου άρεσε και σε μικρότερες κοινωνίες όπου συμβιώνω με άλλους ανθρώπους να έχω καλή σχέση με αυτό το σύνολο. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι χαρά για μένα το να πηγαίνω παντού και να με αναγνωρίζουν και να με χαιρετάνε σαν να είμαι άνθρωπος που με ξέρουν. Κατασταλαγμένη προσωπικότητα. Έχει άλλους που μπορεί να τους ενοχλούσει και τα λοιπά. Ενώ όταν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει να σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Νομίζω ότι τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Ναι. Νομίζω... Και χαίρεσαι όταν όλος χαίρεται την ώρα που σε βλέπει. Είναι μεγάλη χαρά που παίρνει ο κόσμος ανεξαρτήτου ηλικίας και αυτό το θεωρώ ευλογία, το να μπορείς να κάνεις τον κόσμο χαρούμενο. Άρα σε καμία περίπτωση δεν με ενοχλεί και ίσα ίσα νιώθω την ευθύνη αυτού και προσπαθώ να δω κόσμο. Είναι λίγο, υπάρχουν περιορισμοί στις κινήσεις μου, αυτή είναι η διαφορετικότητα. Αλλά ποτέ δεν έχω δυσανασχετήσει, είτε είναι ένας είτε είναι πολύ για μια selfie ή για κάτι. Τι ζώδιο είσαι? Κοίτα, είμαι εγώκερος. Είναι καλό. Είναι καλό. Είναι να έχει θέμα ο άνθρωπος με τον κόσμο. Είναι πάρα ο κύριος πολύ. Από εδώ. Είμαστε εγώκεροι. Του Γενάρη είσαι. Το 8 Γενάρη, ναι. 8 του Γενάρη. Εγώ 18. 8. Να σου ρίξω κάτι. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα μεγάλο μακελιό, ένας ανταγωνισμός για τους επόμενους παίχτες που θα πάνε στην ομάδα του Survivor. Mm-hmm. Και είναι παιδιά τα οποία την εμπειρία την έχουν καθαρά τηλεοπτική. Πιο σημαντική συμβουλή που θα τους έδινες για να φτάσουν μέχρι το τέλος, ποια θα ήταν από τη δικιά σου την εμπειρία? Έχω δώσει κάποιες συμβουλές σε ανθρώπους που έχουν δώσει τον εαυτό τους, μάλλον έχουν δηλώσει συμμετοχή. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το Survivor νούμερο 2, πέρα από το ότι ο στόχος της τηλεθέασης, που είναι πάντα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι δύσκολος. Είναι κατανοητό και λογικό από όλους. Είναι δύσκολο και για τα παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν και θα επιλεχθούν. Είναι δύσκολο το να είναι αυθόρμητοι. Mm. Έχει δίκιο. Είναι δύσκολο, γιατί έχεις δει τις επιπτώσεις από το ένα. Έχεις δει ότι δύο άλλα project παρόμοια πάνω στο ίδιο αντικείμενο, στην επιβίωση. Ο αυθόρμητισμός κοστίζει. Που ναι, δεν ήταν και τόσο αυθόρμητα τα παιδιά. Γιατί είναι λογικό όταν ξέρεις τι γίνει αυτό με το survival. Τι γίνεται, ναι. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο αυτό που περάσαν τα παιδιά στο survival και στο Nomads, όπως και στο survival 2 θα είναι το ίδιο. Τώρα σοβαρό μιλάς, εμάς όταν μας βάλαν την κάμερα δεν λειτουργούσαμε φυσιολογικά. Νιώθαμε ότι κάποιος μας βλέπει συνέχεια και ήσουν ο πιο συναισθαλμένος. Μετά είναι που χαλαρώνεις, αλλά μέχρι να χαλαρώσουν θα έχει φύγει αυτό το αυθόρμητο που είχατε εσείς που μπήκατε στο πρώτο, που είχατε αυτή την άγνοια. Καλός ή κακός, το νούμερο 1, το Survivor 1, θα είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Mm-hmm. Οπότε, πέρα από το ότι δεν θα μπορούν να είναι αυθόρμητοι γιατί το γνωρίζουν, θα πρέπει να κάνουν και κάτι διαφορετικό. Mm. Πώς να μπεις σε ένα παιχνίδι μέσα με τέτοια τηλεθέαση στο πρώτο, να μπεις στο δεύτερο και να είσαι διαφορετικός. Είναι λίγο δύσκολο. Σωστό. Ποτέ όμως ακατόρθωτο και αναμένω και εγώ όταν θα ξεκινήσει να δω πώς θα είναι όλο αυτό. Πάντως... ήσουν από τα άτομα τα οποία ξεχώριζαν και λόγω του χαρακτήρα σου. Ποτέ δεν προσπαθούσες είτε να φανείς περισσότερο, είτε να πεις κουβέντες απλά για να τις πεις, είτε να κάνεις ίντρικες κτλ. Και αυτό το εκτίμησε ο κόσμος και νομίζω ότι εκεί είναι και η επιτυχία. Ότι είδαν ένα αληθινό παιδί να προσπαθεί να φτάσει το στόχο του. Και ήταν πολύ ωραίο και το κόνσεπτ. Όλες οι δοκιμασίες ήταν δοκιμασίες που την ώρα που τις κάνατε, νιώθαμε ότι το ζούσαμε, ρε παιδί μου. Εγώ συνήθως δεν τα βλέπω αυτά. Έπαθα εγώ πόρωση που δεν τα βλέπω αυτά. Λέγα, Παναγία μου, αν ήμουν εγώ τώρα, τι θα έκανα. Πολύ δύσκολες δοκιμασίες, Ντάνο. Δύσκολες όσον αφορά το συνδυασμό, μάλλον το ότι ήσουν απεινασμένος και ήσουν και βρώμικος. Και εξαντλημένος, δεν πήγαινε στις καλύτερες. Και χωρίς να υπάρχει και επαφή με τον έξω κόσμο, έτσι. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό το να ξέρεις και το να μην ξέρεις. Mm. Εγώ αυτό που θα έλεγα στους ανθρώπους που θέλουν να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι, θα είναι πάντα το να είναι αυθόρμητοι και να κοιτάξουν να είναι ο εαυτός τους. Γιατί δεν θα ήταν συνετό. Τουλάχιστον εγώ αυτό θα έκανα αν ήμουν τώρα να συμμετέχω. Θα προσπαθούσα να είμαι εγώ και όχι να προσπαθήσω να είμαι κάποιος από το νούμερο 1 παιχνίδι, Survivor ή Nomads ή οτιδήποτε. Έτσι, αν φτάσεις, καταρχήν θα είναι πιο εύκολο να το κάνεις γιατί θα είσαι ο εαυτός σου. Και αν αρέσει, οκ, αν δεν αρέσει, οκ. Mm-hmm.
Μπορεί να βελτιωθείς βλέποντας τα λάθη σου και αν κερδίσεις κάτι από όλο αυτό, είτε την πρώτη θέση, είτε κάποια θέση που θα σου δώσει μια άλλη αναγνωρισιμότητα κτλ., δεν θα χρειαστεί να προσπαθείς. Θα είσαι ο εαυτός σου. Μπράβο. Έχουμε ωραίες ερωτήσεις από το live που κάναμε στο Facebook. Mm. Νομίζω κάποιες θα ήταν ωραίο. Εντάξει, ένας ωραίος τίτλος. Ρε φίλε, πέλανε στις κορούες, μπράβο σου. Με τα κυπριακά είσαι εντάξει. Το επέλανα το θυμάμαι από τον Μάριο. Με επέλανες και σήμερα. Είσαι λολός και τέτοια μου λέει. Η φίλη μας Μαρία λέει ότι οι πρώτοι συμμετέχοντες είχαν άγνοια της επιτυχίας. Αυτό ήταν και ο λόγος της επιτυχίας. Εδώ κάποιος ρωτάει αν θα έχεις κάποια συμμετοχή στο Survivor 2. Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε συζητήσει κάτι για το Survivor 2 και δεν ξέρω κιόλας να θα συζητήσουμε. Οι άνθρωποι δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται. Σίγουρα και αυτοί θέλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουν δώσει τα δείγματα της δουλειάς τους, ότι είναι πάρα πολύ σοβαροί και προς το παρόν όμως δεν έχουμε κάτι. Υπήρχε κάποια στιγμή που ήθελες να πλακώσεις κάποιον στο παιχνίδι, αλλά δεν το έκανες για σκοπούς στρατηγικής για να μην ζημιώσεις, λέει κάποιος. Τον Καρχαρία που συνάντησα, αλλά φοβήθηκα ότι θα με δαγκώσει. Καλό. Μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια? Όχι πολύ μακρινά. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια έτσι σκέψη, παράλληλα όμως όχι, δεν είμαι σε στάση. Κάνω σταθερά και μικρά βήματα, έτσι ώστε να μπορέσω να πατήσω και πιο σταθερά γενικά. Εγώ και ρώτημα. Καταλαβαίνεις, κατά ίστο. Και μπορώ να πω ότι σε αυτά τα βήματα είναι το motivational speaking, το οποίο έχουμε κάνει ήδη το ντεμπούτο μας με μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία που είχα κάνει εδώ στην Κύπρο πρόσφατα. Πέρα από το εμπορικό κομμάτι που με έχουν τιμήσει άνθρωποι και εταιρείες με διάφορες προτάσεις, κοιτάζω να κάνω και κάτι, αν θα μπορέσω να βρω κάτι να κάνω τηλεοπτικό, το οποίο να μπορώ να αισθάνομαι καλά και χαρούμενος να το κάνω. Να είσαι αυτός. Δεν είναι απαραίτητο, δεν θεωρώ κανόνα το να κάνω επειδή βγήκα από ένα παιχνίδι ότι μπορώ να κάνω τα πάντα και να κάνω και τηλεοπτικά και να μην... Αυτή τη στιγμή, όπως και χθες που κάναμε την παρουσίαση, δοκιμάζω και εγώ τον εαυτό μου για να δω τι είναι αυτό που μπορώ να υποστηρίξω και τι όχι και να το αποδείξω παράλληλα, όχι μόνο με τα λόγια. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε να μπορώ είτε όχι, να το δείξω για να ξέρω και εγώ πώς θα κάνω σωστά βήματα για το μέλλον. Τραγουδάς, έχεις καλή φωνή. Τραγουδάω στο μπάνιο και άμα χρειαστεί να φάω. εκεί τραγουδάει και το στομάχι πολλές φορές. Τραγούδησαν στο Survivor, συζητώ συγγνώμη για άλλη μια φορά από τους ακροατές και τηλεθεατές του Survivor 1. Έχεις ανοιχτή πρόταση από Κύπρο επενδυτή να ανοίξετε επιχείρηση στην Κύπρο με ντανοπιτάκια. Θα τον ευχαριστώ αν είναι πραγματική η πρόταση και μπορούμε κάποια στιγμή να πιούμε ένα καφέ για να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Και αν έχεις δοκιμάσει τα ψεσινά, δεν ήταν ακριβώς εκείνα. Η καρύδα πρέπει να είναι από τον Άγιο Δομινίκο. Ναι, και κάτι ακόμα, αλλά δεν μπορούμε το να σας πω γιατί είναι πραγματικά μυστικό. Κάτι που έρχεται. Ξέρεις να μου κάνεις τώρα. Από τα πιτάκια με πήγες αλλού. Όχι, είναι πονηρός. Είναι πονηρός. Από τα πιτάκια μου πήγες στο μέλλον. Τώρα είναι αυτό που λέμε, ας σου πω κάτι ρε φιλέ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι ο Ζαχαρίας είναι πάρα πολύ γοητευτικός και πάρα πολύ διπλωμάτης. Το δεύτερο. Θα πω ότι και εγώ με τη σειρά μου είμαι straight, αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος. Είναι πάρα πολύ έξυπνος. Από τα πιτάκια με πήγε απέναντι. Ήταν ωραία τα πιτάκια. Θα μας πει το μυστικό off-air. Και ήταν και στο λέω γιατί θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ καλό μάγειρα. Αλήθεια. Το θεωρούν και οι άλλοι αυτό. Ναι. Μας κάνει πολύ συχνά τραπέζια, εμάς όλους τους μουσικούς παραγωγούς και πραγματικά μαγειρεύει πολύ ωραία και πολύ υγιεινά. Δηλαδή, προσέχει τι θα μας ταΐσει. Κοίταξε, εγώ τα πιτάκια τα είχα δουλέψει πριν στο φούρνο, όχι ως ντάνο πιτάκια, ούτε με καρύδα. Και μέσα από τις ανάγκες βάλαμε, γιατί δεν είχαμε τα συστατικά, βάλαμε καρύδα και κάποια άλλα πραγματάκια. Και βγήκε πήγε αυτό, καλά. Αυτοσχεδιάστε βασικά. Ναι, δόξα τω Θεώ, επιβιώσαμε. Το μενού το δοκίμασες το υπόλοιπο χθες. Το μενού εχθές ήταν φανταστικό. Και δεν πραγματικά μπορεί να δώσαμε με τη σειρά μας, λόγω ότι ήταν και τέλος πάντων έτσι είναι διοργάνωση, να δώσουμε κάποια βραβεία. Αλλά ήταν πολύ μικρές οι διαφορές στα πιάτα των ανθρώπων που δεν βραβεύτηκαν. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μειώσουμε αυτό που κάνουν. Ήταν πάρα πολύ νόστιμα τα πιάτα όλα. Και του κυρίου Πέσκια φυσικά. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι, εσείς που είστε εδώ και έχετε δυνατότητα λόγω χρόνου να τους επισκέπτεστε, γνωρίζετε καλύτερα από μένα τις γεύσεις. Στην Κύπρο έχεις έρθει παλαιότερα.
Έχω έρθει το τελευταίο μήνα 3 φορές. Όχι, ενώ πριν και το έχω έρθει και το 7. Έκατσα ένα δίμηνο τότε που ήταν να παίξω στην Αγία Νάπα, αλλά δεν έκατσα περισσότερο. Τι θα έπαιζε στην Αγία? Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Άπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι, έπαιζα επαγγελματικά για 10 χρόνια ποδόσφαιρο. Μία επιλογή ήταν η Αγία Νάπα το 7, τότε που ήταν αλφαεθνική. Έπαιξε στην Αγία Νάπα ποδόσφαιρο. Ήρθα, δεν έκατσα. Έκατσα στην παύση που κάνει το πρωτάθλημα τα Χριστούγεννα. Ναι, έπαιξε το πρώτο τρίμηνο. Ήταν ούτε το πρώτο τρίμηνο, γιατί έπρεπε να υπογράψω στην Αθήνα και έφυγα το Γενάρη τέλος. Είσαι πάρα πολύ γεροδεμένος για ποδοσφαιριστής. Εκτός αν γερόδες εσύ ύστερα. Γερόδεσαι από τότε που επάτησα. Έχω, δόξα τω Θεώ, προπονηθεί αρκετά. Έχω κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή μου στον αθλητισμό. Έχω ασχοληθεί και με το kickbox και με το καράτε, το παραδοσιακό, λόγω ότι ένα συγγενής μου είναι δάσκαλος και είχα την ευκαιρία στη Σιάθο να προπονούμε. Είμαι προπονητής θαλασσιουσκή. Δεν έφυγες από την Αγία Νάπα εξαιτίας του καράτε όμως, ε? Όχι. Δεν πλάκωσες κανένα. Όχι, δεν πλακώνουμε. Μαθαίνουμε για να ξέρουμε την τέχνη, να βγάζουμε την κακή μας ενέργεια και να είναι καθαρά θέμα αυτοάμυνας αν χρειαστεί. Όταν πήγαινα εγώ καράτε, γιατί έκανα και εγώ στα νιάτα μου, ναι, μας έλεγε ο δάσκαλος, μη μάθω από τους γονείς σας ότι το χρησιμοποιήσατε, εκτός αν είναι για αυτοάμυνα. Μη μάθω ότι πάτε στο σχολείο και πουλάτε τέχνη. Είναι και... από τα πρώτα πράγματα. Και άκουγες πάρα, είχες μεγάλο σεβασμό για το δάσκαλο του καράτε. Μεγάλο σεβασμό, δηλαδή το έλεγε ο δάσκαλος, ήταν κανόνας. Και όντως το τηρούσαν όλα τα παιδιά, ποτέ δεν το χρησιμοποιούσαν για να πουλήσουν τα υλική. Έχεις αυτοσυγκράτηση όταν κάνεις τέτοια, νομίζω. Κοίταξε να δεις, επειδή όλοι οι δάσκαλοι, είτε καράτε, είτε ταεκβοντό, είτε θαλασσιουσκί, είτε στο σχολείο είναι, ασχολούνται κυρίως και με μικρές ηλικίες και κάνουν τα πρώτα τους βήματα παιδάκια. Άρα είσαι και παιδαγωγός παράλληλα. Σωστό. Και είναι μεγάλη ευθύνη αυτό. Πράγματος. Νομίζω ότι είναι και από τα πρώτα πράγματα, μάλλον πιστεύω πως είναι, γιατί το ξέρω από προσωπική εμπειρία, τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις ένα παιδί όταν είσαι ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Μπράβο. Ο λόγος που το μαθαίνεις. Αυτή την τέχνη είναι ο λόγος που μαθαίνεις πρώτα αυτό που μαθαίνεις. Μπράβο, σωστό. Άρα μην μαλώσεις με τη Μαρία Ζαχαρία, γιατί δεν σου δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μου έρθει καμιά αξινόστραβη. Αξινόστραβη, ξέρεις τι είναι? Όχι. Η απέξω πλευρά. Ανάποδη. Η ανάποδη. Λοιπόν, πότε φεύγεις από την Κύπρο? Θα φύγω το... Σάββατο. Το Σάββατο, ήταν να φύγω Παρασκευή, θα φύγουμε το Σάββατο γιατί κάτι προέκυψε. Εγώ χαίρομαι βέβαια γιατί μου αρέσει εδώ. Αρκεί να με αφήσουν λίγο να δω την Κύπρο. Και θέλω να πάω στον Πρωταρά, συγγνώμη, στον πατέρα του Μάριου και στη μαμά του. Θέλω να πάω, αλλά μακάρι να προλάβω αυτή τη φορά. Σας το έχω υποσχεθεί. Είμαι 40 λεπτά. Δεν είναι τόσο απλό, πίστεψέ με. Όταν έχεις άλλες δουλειές, δεξιά και αριστερά, αυτά ναι, τα 40 πρέπει... λεπτά να πας και να έρθεις και να... Ναι. Δεν είναι κάτι που κλειστήκανε κάποια πράγματα εδώ. Είναι ένα πρόγραμμα, ένας προγραμματισμός γενικά που είχε βγει πριν έρθω και πρέπει, οφείλω να το πραγματοποιήσω και παράλληλα... Ευχόμαστε να το καταφέρεις γι' αυτό και η έξτρα μέρα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Και... Ωραία. Θα σε δούμε και τηλεοπτικά στον Κώστα Πρίγκιπα. Ναι. Θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Είσαι έτοιμος για οτιδήποτε δοκιμασία, δεν νομίζω να υπάρχει. Γενικά είμαι έτοιμος. Μην το κάψω, ξέρεις. Βέβαια. Μην το κάψω. Ναι, οι εγώ ξέρεις ότι γεννιούνται έτοιμοι. Θα συμφωνήσω μαζί σου και πραγματικά μέσα στο παιχνίδι. Δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Περίμενε. Αυτό μην το βλέπεις. Το έχω δηλώσει ξανά και το πραγματικά το πιστεύω. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, αλλά μπορώ να πάω όπου θες. Πήγαινε όπου θες. Και με όποιον. Και με όποιον. Και θα περάσει μια χαρά, γιατί έχεις το προτέρημα όχι να κάνεις αυτό που σου αρέσει, αλλά να εκμεταλλεύεσαι τον τόπο που βρίσκεσαι, να τον εκμεταλλεύεσαι για να περνάς καλά. Αν πάω εγώ, θα περάσω πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το έχω. Ο Ζάχος το έχει. Ο Ζαχαρίας θα με καταλάβει, λόγω ότι είναι το ίδιο ζώδιο. Δεν έχουμε αρνητικά και θετικά. Εισπράττουμε και τα θετικά και τα αρνητικά ως χρήσιμα. Ακούτε, ακούτε. Εμπειρίες, είναι πάντα όλα. Μισογεμάτον το ποτήρι που το θεωρούμε εμείς. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν νοιάζει ποτέ. Χαρήκαμε πάρα πολύ, Γιώργο. Χαρά είναι δική μου. Πάρα πολύ. Και όποτε κατεβαίνει Κύπρο, κάνε τη βολτούλα σου εδώ. Μια χαρά είμαστε. Αν μου δίνετε έστω 2 λεπτά, θα περνάω να λέω μια καλησπέρα στον κόσμο και σε εσάς. Χαρά μου μεγάλη. Θα ήθελα να βάλουμε ένα αγαπημένο κομμάτι ακόμα. Αν... Το αυτό που είπαμε πριν. Αυτό που είπαμε πριν. Ζεσταίνεται. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τη χθεσινή βραδιά σε όλους όσους συντέλεσαν για αυτή. Και πραγματικά ήταν τιμή μου που επιλέχθηκα και του χρόνου που λένε. Μπράβο. Να το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά, γεια σας.